Είναι απίστευτο να, να μην ξέρουμε τίποτα, να μην ξέρουμε πώ πάει η διαδικασία, πού βρισκόμαστε, αν δούλεψε το σύστημα ή δεν δούλεψε. Θέλω να πω, είναι ένα κλειστό μυστικό διαγωνισμό, σύμφωνη, πάρα πολύ σωστά. Δεν ζητάει κανεί να μάθει ποιο έχει χτυπήσει την άδεια, πόσο την έχει χτυπήσει και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αν μη τι άλλο, να υπάρχει μια πληροφόρηση για το τι, τι γίνεται εκεί μέσα. Εγώ, ακόμη και αυτό που λε πραγματικά, καταρχήν είναι η πλήρη απόρριψη του μοντέλου Παπά. Προσέξτε αυτό που βλέπετε τώρα να το κάνει σε κάποιου ανθρώπου, επαγγελματίε, στου υπαλλήλου τη Επιτροπή. Αυτό είναι μοντέλο για το πώ κυβερνιέται μια χώρα. Αυτό έχει στο κεφάλι του, αυτό θέλει να εφαρμόσει. Πουθενά στον κόσμο. Πουθενά. Έψαξα δεν έχουμε και τίποτα άλλο να κάνουμε. Θέλω, περιμένουμε. Θέλω να το εφαρμόσουν στου συγκεκριμένου ε, επιχειρηματίε, στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρηματιών. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πάνω. Γιατί εγώ αναρωτιέμαι αν στην επόμενη δημοπρασία για αυτοκινητοδρόμου, για παράδειγμα, μεγαλοεργολάβου, αυτού που κάποτε αποκαλούσαν τα βατζίδες, θα του δούμε σε τέτοια δωματιάκια για 3-24 ώρα κάτω από αυτέ τι συνθήκε. Θα του δούμε. Το είπε ο κύριο χθε, νομίζω, στο Σκάι, ότι αν είναι τόσο καλό το μοντέλο παπά, τότε γιατί να μην εφαρμόζεται παντού. Αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Πουθενά στον κόσμο. Οι άνθρωποι έχουν αξιοπρέπεια. Έχουν βασικά δικαιώματα. Δεν αν κάποιο θέλει τώρα να σηκωθεί να βγει και αν πει παιδιά, εγώ δεν θέλω πλέον να είμαι εδώ. Θέλω να φύγω. Δεν έχει το ατομικό δικαίωμα να φύγει. Να βγει από το κτίριο. Απάτε τη γυναίκα, από τα παιδιά του. Η αντίληψη του παπά είναι αντίληψη ενός φασίστα, ο οποίο αυτή τη στιγμή το χαίρεται. Δεν το χαρεί πολύ. Γιατί ο λογαριασμό όταν θα γίνει, όταν θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια και θα πάμε στην επόμενη φάση τη περιπέτεια και θα δούμε το λογαριασμό τη οικογένεια που έχουν χάσει τι δουλειέ του, τα δάνεια που δεν θα μπορούν να πληρωθούν, πού θα είναι πληγωμένη αυτή η περίφημη διαπλοκή. Πουθενά. Κάθεται και διασκεδάζει. Όλα αυτά είναι ένα κατασκεύασμα. Μήπω και κάποιοι πιστούν ότι κάτι κάνουν τέλο πάντων εκεί στο Μαξίμου. Είναι τυχαίο ότι όλο κατευθύνεται από το Μαξίμου. Ξέρετε, πολλούς διαγωνισμούς που να κατευθύνονται από το γραφείο του Πρωθυπουργού και να θεωρούνται αντικειμενικοί. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Κοίταγα έναν τώρα τελευταίο διαγωνισμό που έγινε στην Ταϊλάνδη. Τα κάνουν πλέον μέσω ίντερνετ. Δεν τα κάνουν ούτε μέσω τηλεφώνου, διότι μέσω τηλεφώνου είναι πιο δύσκολο, πιο περίπλοκο. Μέσω ίντερνετ. Είναι όλοι εκεί. Οι τιμέ πάνε στα ύψη. Παντού στον κόσμο γίνονται παρόμοιε δουλειέ, βεβαίω, προφανώ. Άστε που το να. Δίνει άδειε για το περιεχόμενο, διότι αυτό κάνει. Mm. Άδειε περιεχομένου. Δεν δίνει ούτε φάσμα, ούτε συχνότητε, ούτε διάφορε θέσει αδειέ. Όλη αυτή η μυθολογία έχει καταπέσει. Προπολού. άδειε περιεχομένου για μέσα ενημέρωση. Δεν έχω ξαναδεί τη χώρα πιο κοντά στον κίνδυνο εκφασισμού τη από αυτή τη στιγμή, την οποία ο κύριο Παπά, δίπλα-δίπλα με τον κύριο Τσίπρα, καθήμενοι στο μαξί μου, εκεί που του βάλαμε εμεί, προσπαθούν να μα πείσουν για κάτι. Θα τελειώσει. Θα πάμε στο επόμενο βήμα. Αλλά αυτέ οι τρει μέρε και οι τρει νύχτε, οι άνθρωποι που είναι εκεί μέσα, θα τι τιμούνται για καιρό. Δεν λέω μόνο ότι θα χρειαστεί να πάρουν τον ψυχίατρο οι άνθρωποι για να έρθουν να ισορροπήσουν. Θα τι θυμούνται για καιρό. Και για γκίνε τη βλέπω τη διαδικασία πάντα. Καλά, γελάει όλο <laughs> ο κόσμο παντού μαζί μα. Με παίρνουν εμένα άνθρωποι που γνωρίζω γενικώ και μου λένε: Μα καλά, τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί τόσο πολύ, τι είναι το τόσο σημαντικό. Και θα δείτε ότι τελικά και τα λεφτά θα είναι λίγα και καταστροφές θα έχει φέρει. Εδώ είμαστε που θα πάει εμείς ξέρουμε να περιμένουμε.